Η γνώμη δική μου είναι και από την εξέλιξη της συζήτησης ότι επιχειρείται ένας μεγάλος αποπροσανατολισμός, ή θελημένα ή άθελα, αυτή τη στιγμή μπροστά στο νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας, το οποίο βέβαια εξετάζουμε τη μία πλευρά μόνο, που αφορά τα εκλογικά και ότι έχει σχέση με τους Δήμους και τις περιφέρειες. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε. Η μεγάλη αντιπαράθεση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και οι υψηλοί τόνοι που υπήρχαν από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την ΚΕΔΕ για το πώς έγινε η απογραφή έχουν κάποια βάση. Έχουν κάποια βάση. Όμως εδώ τι υπάρχει. Αντιπαράθεση αυτή έγινε γιατί. Γιατί υπάρχει αγωνία για το οικονομικό πρόβλημα των Δήμων. Ότι όταν αλλάζει ο πληθυσμός, ανάλογα με το τι ρυθμίσεις θα γίνουν, αυτό θα έχει διαφοροποίηση στην εισρωή των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους Δήμους. Το κύριο ζήτημα όμως που δεν αντιμετωπίζεται και με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο φέρνει ορισμένες επιμέρους αποσπασματικές ρυθμίσεις, που ορισμένες από αυτές και εμείς από την πλευρά μας την είχαμε βάλει σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, σε όλη τη χώρα, να διευθετηθούν ορισμένα πράγματα, τα οποία μπορούσε να τα κάνει εδώ και 4 χρόνια και τα κάνει τώρα η κυβέρνηση απέναντι στους εργαζόμενους. Το ζήτημα είναι το οξύτατο πρόβλημα που είναι το οικονομικό και το πρόβλημα του προσωπικού στους Δήμους. Αυτό όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται, οξύνεται. Επομένως πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτι. Ότι πρέπει η κυβέρνηση να ζητήσει η ΚΕΔΕ να λάβει έκτακτα μέτρα η κυβέρνηση γενναίας χρηματοδότησης αυξημένης, να κάνει αναπροσαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις ανάγκες καθημερινότητας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πρέπει μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να χρηματοδοτηθούν. Ζητάμε άμεσα ό,τι θέματα αφορούν και είναι κρίσιμα, το είχα πει και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει τώρα μέχρι να παραδώσει. Λοιπόν, ναι, αλλά φεύγει η κυβέρνηση, αλλά τα προβλήματα του κόσμου παραμένουν και οξύνονται. Και αυτή τη στιγμή, μέχρι να τελειώσουν τα σχολεία, πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των παιδιών. Λοιπόν, έκτακτη γενναία χρηματοδότηση πρέπει να ζητήσουμε με αφορμή και αυτό το νομοσχέδιο. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Και όχι να υπάρχει τσακωμός πώς θα αλλάξει και αν αλλάξει ο πληθυσμός, ανάλογα αν θα πάει με τον de facto ή με το μόνιμο. Μήπως αυτό επηρεάσει τους Δήμους. Σαφώς δεν πρέπει να τους επηρεάσει και αυτή η κουτσορεμένη κατανομή να μείνει όπως έχει και δεν μπορεί να το επηρεάσει, αλλά το κύριο ζήτημα είναι το οξύτατο οικονομικό πρόβλημα. Πρέπει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό να πάνε στις αυξημένες καθημερινές ανάγκες του κόσμου. Γιατί την ίδια στιγμή, όπως γνωρίζετε όλοι, έχει πάρει μέτρα και δίνει εξαιρετικά προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο. Τώρα, έχει πάρει συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Μία πλευρά είναι αυτή, δεύτερο για το προσωπικό. Θέλω την προσοχή σας εδώ. Και είμαστε στην εκπνοή της θητείας σας με τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, και εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό που μπορεί να πει κάποιος, ότι είμαστε με τους εργαζόμενους. Και η ΚΕΔΕ να βγει με μία ομόφωνη απόφαση να πει ότι εμείς δεν έχουμε θέμα με τους εργαζόμενους κτλ. Εγώ εξηγούμαι ως εξής. Φέρνει προτάσεις να γίνουν κάποιες προσλήψεις με εξαιρέσεις. Αυτές οι προσλήψεις είναι ένα προσωπικό που, αν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις τους, δεν θα λειτουργήσουν οι Δήμοι μετά την λήξη, μέχρι να αναλάβουν οι επόμενοι. Σωστά. Είναι για τους βρεφικούς παιδικούς σταθμούς, για τα ΚΔΑΠ κλπ. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση είναι υπόλογη και για την προκήρυξη του ΑΣΕ που έγινε της 3Κ και είναι ντροπή οι 8.000 υπερηβόητες προσλήψεις να μην έχουν έρθει. Αλλά εφόσον είμαστε με τους εργαζόμενους και δεν θέλω να το αμφισβητήσω, η λαϊκή συσπήρωση από τη μεριά μου θέτει την εξής πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Αύριο στη Βουλή γίνεται η συζήτηση πάλι για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πρόταση λοιπόν. Ενιαία σχέση εργασίας στο δημόσιο για τους εργαζόμενους που είναι δημοσίου δικαίου. Το άρθρο 103 σήμερα του συντάγματος, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως γνωρίζετε, που στηρίζει τη λαϊκή συσπήρωση, ζητάει να καταργηθεί η συνταγματική απαγόρευση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους Δήμους. Να ζητήσει λοιπόν η ΚΕΔΕ οι εργαζόμενοι με πάσης φύσεως εργασιακή σχέση που ούτως ή άλλως καλύπτουν όχι πάγιες ανάγκες, ασφυκτικές ανάγκες των Δήμων, να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και δεν φτάνουν και οι 3Κ που θα έρθουν, τόσοι και άλλοι τόσοι. Το κράτος έχει χρήματα και αντέχει,
για το μεγάλο κεφάλαιο και τους ομίλους, κύριε Δανιλίδη. Και γι' αυτό εμείς κάνουμε πρόταση, η οποία είναι ρεαλιστική, γιατί απαντά σε αυτές τις ανάγκες. Αυτή είναι η πρότασή μας που δεν καταθέτουμε. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Έχουμε θέμα γιατί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μισό λεπτό. Υπάρχει θέμα μια δήλωση. Το θέμα είναι, έκανε αυτή τη δήλωση ο κύριος πρόεδρος, ο κ. Πατούλης. Απαντώ εγώ με αυτή την πρόταση, την οποία δήλωση την έκανε σε σχέση και με τις προσλήψεις που λέει η κυβέρνηση. Οι 9.000 καθαρίστρες, για παράδειγμα, που είπε ότι το επόμενο διάστημα θα το αντιμετωπίσουμε αυτή την αδικία, να αντιμετωπιστεί τώρα και να γίνουν μόνιμες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτές που δουλεύουν, οι γυναίκες και οι άντρες που δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι 10 και 12 χρόνια και είναι και κοντά στη σύνταξη. Είναι ντροπή τώρα να γίνει. Είμαστε με τους εργαζόμενους, σημαίνει αυτό. Και δεν κάνουμε χάρη για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εργασίας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το κριτήριο. Αλλά το κριτήριο είναι ότι εργάζονται, καλύπτουν ανάγκες ασφυκτικές και πρέπει να καλυφθούν. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε εδώ. Δύο ζητήματα τώρα. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα ώστε να διεξαχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκλογική διαδικασία στις 26 του Μάη και όποτε γίνουν και άλλες εκλογές, είτε γίνουν μαζί είτε όχι. Μ' ανησυχεί και με προβληματίζει η τοποθέτηση που ακούω πριν να έρθουν οι εκλογές, πριν να βγουν τα αποτελέσματα, αμφισβητείτε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό πριν. Αμφισβητείτε το αποτέλεσμα. Βεβαίως πάμε με σημαδεμένα χαρτιά στις εκλογές. Με ποια έννοια? Ότι ακριβώς θολώνεται το κριτήριο της ψήφου του κόσμου με όλες αυτές τις τρακαστρούκες που ακούει, για να συγκεντρωθεί και να συσπηρωθεί ο κόσμος στους δύο πόλους που θέλουν να διαμορφωθούν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε εκφράζονται μέσα από την Ευρωβουλή, είτε μέσα από τις περιφέρειες και τους δήμους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτή την έννοια είναι σημαδεμένα τα χαρτιά. Και το αποτέλεσμα ποτέ δεν μπορεί να δείξει τη σκέψη, τη βούληση και την αγωνία του κόσμου. Ένα το κρατούμενο, αλλά με προβλημάτισε ο τρόπος που μπήκε. Είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα? Ότι θα ανοίγει η κάλπη, θα σφραγίζεται και θα ξανανοίγεται επειδή θα είναι πολλές ώρες και θα κουραστεί ο κόσμος? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν. Ανοίγει άδεια κάλπη. Κλείνει, σφραγίζεται, ψηφίζει ο κόσμος και ανοίγει μία και μοναδική φορά για να γίνει καταμέτρηση. Και τελειώσαμε. Υπογράφουν οι φορευτικές επιτροπές. Τόσες ώρες θα χρειαστούν. Θα πάρει μέτρα λοιπόν, γι' αυτό ζητάμε να πάρει τέτοια μέτρα η κυβέρνηση, ώστε να υπάρχουν φορευτικές επιτροπές. Και γιατί όχι, εγώ εκφράζω τώρα μια προσωπική μου σκέψη, γιατί να μην δώσει κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους να είναι... πάρα πολλά τα παιδιά και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που θα πάνε σε φορευτικές επιτροπές. Αν έχουμε φορευτικές επιτροπές και αρκετά τμήματα, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει να αναλάβει την πολιτική και την οικονομική ευθύνη για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Και να μην ακούγονται αυτά περί χάους κτλ. Χάους είναι αυτή τη στιγμή η ζωή των ανθρώπων, έτσι όπως ζουν. Και έχουν μια δυνατότητα και με την κάλπη να κάνουν ένα βήμα και να δημιουργήσουν ελπίδα. Λοιπόν, ένα επιμέρου ζήτημα, αλλά είναι σοβαρό. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να πάρει θέση, αμέσως μόλις ψηφίσει το νομοσχέδιο, να δώσει στοιχεία για κάθε περιφέρεια και για κάθε δήμο πόσος είναι ο μόνιμος πληθυσμός που ενδεχομένως έτσι θα αποφασιστεί. Πόσοι θα είναι οι δημοτικοί ή οι περιφερειακοί σύμβουλοι ή και οι κοινοτικοί που θα εκλέγονται με βάση αυτούς τους προσδιορισμούς από κάθε περιφέρεια και από κάθε δήμο. Αυτά είναι αναγκαία στοιχεία που πρέπει, έτσι δεν είναι, να έχουμε στα χέρια μας μπροστά στην εκλογική μάχη. Και νομίζω αυτά πρέπει να είχαν μελετηθεί και να ήταν έτοιμη η κυβέρνηση και για αυτά τα στοιχεία να τα έδινε.